Πρόλογος. Έχω την εντύπωση πως έχετε συνδέσει το όνομά μου με δυσκυλιότητα, με έντερο, με δυσφορία, με κλανιές, με χέσιμο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και πιθανότατα να σας έχει δημιουργηθεί η απορία γιατί ας πούμε ασχολείται όλη την ώρα με όλα αυτά. Δηλαδή εντάξει, το κάφρικο χιούμορ, ρε παιδί μου, καλό είναι μέχρι ένα σημείο όμως, δηλαδή γιατί το διευρύνει τόσο. Και έρχομαι εγώ να σας φέρω ως απάντηση ότι I didn't choose καφρίλα life, καφρίλα life chose me, βέβαια κυρίες και κύριοι, διότι το θέμα με το έντερό μου θέτει τις απαρχές του χρονικά πάρα πολύ παλιά. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα πρόσφατα. Οπότε καθίστε αναπαυτικά, γιατί στο σημερινό story time θα σας ξετυλίξω όλα τα σκοτεινά μυστικά και το τι κρύβεται πίσω από το γουργουριστό έντερο του Μάξιμου. Καταλάβατε, οπότε ναι βέβαια κυρίες και κύριοι, είμαι ο Μάξιμος και σήμερα θα σας τα... θα κάνω τα αποκαλυπτήρια για το έντερό μου και πώς ξεκίνησαν όλα αυτά και γενικότερα με ναι. Αυτά, τέλεια. Ξεκινάω λοιπόν. Οι πρώτες λοιπόν στιγμές που μπορώ να ανακαλέσω στη μνήμη μου περιστάσεις δυσκυλιότητας και έτσι μιας γενικής δυσκολίας στο έντερο με πάνε πίσω στο 2004-2003. Πρέπει να ήμουν γύρω 4 χρονών. Όχι ρε παιδιά, μέχρι ποια ηλικία χέζει στο γιογιό. Μπορεί να είμαι και πιο μικρή. Τι λέω, δεν ξέρω παιδιά, δεν θυμάμαι. Ήταν πάντως η φάση, η ηλικιακή φάση που είχα ξεπεράσει ρε παιδί μου το γιογιό και σιγά σιγά συνήθιζα να πηγαίνω στη λεκάνη, την κανονική, τη μεγάλη. Και σίγουρα όλοι το έχετε πάθει. Έτσι πως είχα κάτσει, είχε πιο. Oh, καλά, έκανα έτσι και χτύπησε τον νεύρο του αγώνα. Όπως έκατσα στη λεκάνη, πιάστηκε λίγο δέρμα από το πόδι μου ανάμεσα στο καπάκι και στη βάση της λεκάνης, έτσι όπως έκατσα. Και τέλος πάντων εγώ, 4 χρονών, πόσο ήμουνα, πανικοβλήθηκα, πόνεσα. Βγαίνω εγώ έντρομη, ξεβράκωτη από την τουαλέτα με το βρακί στα πόδια να περπατάω ή να ψάχνω στην είσοδο του σπιτιού μου να βρω τον μπαμπά μου, να του πω ότι μπαμπά πόνεσα, ξέρω εγώ η λεκάνη είναι κακιά, μην με ξαναβάλεις να κάτσω εκεί, θέλω πίσω το γιογιό μου. Και τέλος πάντων, έχω να θυμάμαι από τότε ότι γενικότερα μου είχε δημιουργηθεί μια φοβία για τη λεκάνη και θα προχωρήσω στο ψητό, πάλι εκεί γύρω στα 4-5 χρόνια, είχα βγάλει ραγάδες, είναι ένα πρόβλημα. Συμβαίνει στον προκτό, γενικότερα δεν έκατσα ποτέ να το ψάξω, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω οι ραγάδες πρέπει να είναι ρογμές κάπου εκεί και νομίζω ότι μπορεί να δημιουργηθεί από δυσκυλιότητα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, λογικά τα κράταγα, γι' αυτό και είχα ραγάδες. Τώρα αν τα κράταγα επειδή με τρόμαξε η λεκάνη, δεν θυμάμαι πραγματικά. Αλλά αυτό που θυμάμαι είναι ότι σίγουρα είχα πάει σε έναν γιατρό. Μου λέει ο γιατρός, ξεδρακός σου, ήταν και η μάνα μου μπροστά. Μου λέει εξάπλωσε, ξαπλώνω εγώ μπρούμητα και παίρνει τα χέρια του χωρίς να με προειδοποιήσει τι θα μου κάνει. Μου ανοίγει τα κολομέρια με τα χέρια και μου στρετσάρει την κολότρυπα. Έχω να είχα πάθει σοκ. Ξέρω εγώ να λέω μαλάκα, τι κάνω με τη ζωή μου, τι μου συμβαίνει, τι μου κάνουνε, γιατί το περνάω εγώ αυτό. Είχα πονέσει. Και έβγαλε το πόρισμα, εν τέλει ναι, είπε στη μάνα μου ότι είναι ραγάδες, πήρα ένα σιρόπι για κάποιες μέρες, γενικότερα συνήλθα και έχω να σας πω ότι τη μέρα, το πρώτο χέσιμο μετά από τις ραγάδες που είχε αργήσει να έρθει όπως καταλαβαίνετε γιατί είχα τη δυσκολία μου τέλος πάντων, η μάνα μου χάρηκε πάρα πολύ που κατάφερα να χέσω και μου έκανε δώρο αυτό το λούτρινο γατάκι, έφερα τα δυσκυλιότητα object εδώ πέρα. Αυτή είναι η Νιαούρα, παιδιά, που σας έλεγα πριν, είναι η γάτα μου. Έχει πράσινα μάτια, είναι πάρα πολύ γλυκούλα και ήταν από τις γάτες που με ενέπνευσαν να πάρω μια ασπρόμαυρη γάτα και εν τέλει είχα και στην πραγματική μου ζωή, αλλά την πάτησε αμάξι το 2014. Ήταν από τα λούτρινα που αγάπησα, είναι χαραγμένο στην καρδιά μου, έχει διαχρονική αξία και αυτά. Φεύγουμε από αυτή τη φάση. Και γενικότερα από τότε ποτέ δεν είχα κάποια ευκολία με το χέσιμο. Θυμάμαι γενικά είχα ψιλοδυσκολίες, δυσκολιότητες και τα λοιπά. Θα το συμπεριλάβω και αυτό στο βίντεο, παρόλο που δεν έχει να κάνει άμεσα με έντερο, απλά επειδή είναι γαστροεντερικό, ας το αναφέρω. Γυμνάσιο, γενικότερα θυμάμαι εκεί πρώτη γυμνασίου ειδικά μου τα είχε σκάσει άγρια και λίγο Δευτέρα, Τρίτη, εντάξει, μετά άρχισε λίγο να φεύγει αυτό.
με έπιανε έντονο στομαχόπονο, σαν σπασμούς λογικά, πάρα πολύ έντονος όμως, δηλαδή τύπου δεν μπορούσα, διπλωνόμουν, ξάπλωνα σε ένα κρεβάτι και περίμενα να πεθάνω ή να κοιμηθώ ή να περάσει, κάτι από τα τρία. Με έπιανε σε άκυρες φάσεις, μου τα χάλαγε όλα, δηλαδή με είχε πιάσει μέχρι και στην 8ήμερη στην Ιταλία, όπως είχα κάνει ένα story time με τη σκυλιότητα, ναι, γενικά η ζωή μου είναι ένα γαστρεντερικό. Τέλος πάντων, μην το επεκτείνω πολύ με το στομάχι, αυτά. Πρώτη Λυκείου, καλοκαίρι 2015, αποφασίζω να πάω σε ένα γαστρεντερολόγο, γιατί μαλάκα μου, εντάξει, η φάση με δυσχυλότητα είχε ξεφύγει, είχα περάσει φάση, είχα να πάω 6 μέρες. Υπάρχουν σίγουρα και χειρότερα, όπως και να έχει, 6 μέρες μπορεί να υπάρχουν και χειρότερα, αλλά δεν είναι λίγες, να μην πας στο τουαλέτα, να έχεις δηλαδή 6 μέρες τοξίνες στα, ναι, οπότε, εντάξει, πάω σε γαστρεντερολόγο και μου αρχίζει αυτός μία διάλεξη περί τροφών και ποιες τροφές δεν βοηθάνε, ποιες τροφές βοηθάνε κτλ. Κτλ. Εν τω μεταξύ, η τραγική ηρωνία ήταν αυτό το κομμάτι της συζήτησης, το οποίο ακόμα το θυμάμαι γιατί εντάξει, εκείνη τη στιγμή με έχει φέρει μέχρι εδώ. Αρχίζει και μου λέει, πάντως για τη σκυλιότητα να ξέρεις τι βοηθάει. Πρώτον, να μην καπνίζεις. Ναι, του λέω, δεν καπνίζω. Δεύτερον, να αθλείσαι. Ναι, του λέω, αθλούμε. Τρίτον, και μάλιστα ξέρεις ποιο άθλημα συγκεκριμένα, ποιο, το κολύμπι. Και του λέω, α, τι ωραία, ναι, τυχαίνει να κάνω κι εγώ κολύμπι. Μαλάκα, όχι. Σας φαίνεται και σας φουσκωμένο. Μαλάκα, είμαι πεπισμένη. Έχω να τριχιάσει. Είμαι πεπισμένη ότι υπάρχει φάντασμα εκεί πίσω. Θα το δούμε μαζί. Ναι, οκ, okay, μάλλον δεν υπάρχει φάντασμα. Τι έλεγα ρε παιδιά. Ναι. Ότι πρέπει να τρως φυτικές ίνες, ναι, οκ. Okay, το κάνω και αυτό, του λέω, ναι, πες μας τι άλλο δεν κάνω που πρέπει να κάνω. Μου λέει, δεν μπορείς να τη βγάλεις μια ζωή με υπόθετα, δεν μπορείς να τη βγάλεις με καθαρτικά, ούτε με φύλλα Αιγύπτου, ούτε με φύλλα πικραλίδας, ούτε με αυτά τα γενικότερα καθαρτικού τύπου τροφές, έστω και φυσικά προϊόντα, γιατί μου λέει ότι ερεθίζουν το έντερο. Όμως μου λέει θα σου δώσω παραφινέλαιο. Θα παίρνεις 2 κουταλιές, νομίζω μου είπε το βράδυ ή πρωί βράδυ, δεν θυμάμαι. Ήταν σίγουρα 2 κουταλιές της σούπας. Εν πάση περιπτώσει, ναι, πήρα παραφινέλαιο. Πάω μετά από 2 μέρες κανονικά. Έπαιρνα, πήγαινα εκεί. Δηλαδή μου το έκανε λίγο πιο σταθερό, γιατί τότε ήμουν και σε μια χειρότερη φάση. Δεν πήγαινα κάθε 2 μέρες απαραίτητα. Δηλαδή μπορεί να πήγαινα κάθε 3, κάθε 4, κάθε 5. Στη χειρότερη. Και σε κάποια φάση ήμουνα στο μπάνιο. Και κάτι μου βρωμάει, σαν καμένο λάδι και σαν εργοστάσιο και κάπως περίεργο. Είχα και περίοδο και λέω, α, βλέπω τη σερβιέτα και λέω, λογικά θα είναι εργοστασίλα από την κόλλα της σερβιέτης, ξέρω, θα είναι κόλλο, θα είναι πετρέλαιο, πλαστικίλα, κάτι τέτοιο. Λέω, οκ, κλάιν. Περνάει λίγο η ώρα, ξέρω, και σε κάποια φάση σκουπίζομαι και βγάζω ένα κίτρινο υγρό από τον κόλο. Λέω, όπα, τι είναι αυτό. Παίρνω τηλέφωνο τη μάνα μου, ήταν καλοκαίρι, ήταν διακοπές. Λέω, μαμά, έχω τρομάξει και αυτά τι να κάνω και έχω κολυμβητήριο και βγάζω κίτρινα υγρά από τον κόλο, τι μπορεί να είναι αυτό. Τέλος πάντων, λέω, τι έχω να κάνω, να βγώσω ταμπών στον κόλο μου γιατί έχω και κολυμβητήριο, μην τρέχουν τα ζουμιά με στην πισίνα. Και ήταν φάσεις που καθόμουν στο κρεβάτι και ένιωθα κάτι πάει να βγει και πώς βγαίνει, δηλαδή δεν το κάνω εγώ αυτό, μόνο το βγαίνει. Και ναι, παιδιά, απλά μου βγαίνει το παραφινέλο από τον κόλο έτσι αρκετά αδιάλυτο. Έβγαζε μια κίτρινη απέσια οσμή. Η οσμή δεν είναι κίτρινη. Έβγαζε κίτρινο υγρό με απέσια οσμή. Πάρα πολύ απέσια, παιδιά. Ήταν αυτό που σας περιέγραψα και δεν μπορώ να σας το περιγράψω κι άλλο. Δηλαδή ήταν μπλιάχ. Μπλιάχ. Και ήμουν στην πισίνα και ένιωθα ότι έκλανα. Λέω: οκ, okay, αυτό είναι το παραφινέλαιο που βγαίνει. Είμαι συχαμένη. Δεν μπορώ να μπαίνω σε πισίνα να μου βγαίνουν κίτρινα ζουμιά από τον κόλο ενώπιον όλων των υπόλοιπων συναθλητών μου. Και λέω: εντάξει,
Το κόβεις, όσο βοήθησε, δόξα τω Θεώ, το πήρες κάποιο καιρό, δοκίμασες, εντάξει, ωραία, όλα καλά, ωραία. Τέλος. Από τη μέρα που το έκοψα, λέω, ουφ, θα ησυχάσω. Έλα όμως που έκανε να φύγει τρία χεσίματα, δηλαδή μέχρι και στο τρίτο χέσιμο μετά από τη μέρα που το έκοψα, και ξέρετε, τα δικά μου τα χεσίματα δεν ήταν. Δεν συμβαίνουν και κάθε μέρα, δηλαδή τρία δικά μου χεσίματα είναι ένα εννιαήμερο, ας πούμε, 3-3-9. Ναι, έκανα ένα φύγει κανένα δεκαημεράκι και τέλος πάντων κάποια στιγμή, χαλελούια, σκουπίστηκα, δεν ξαναβγήκε και δόξα τω Θεώ, όλα τα υπέπτα, τέλος. Αυτά. Πάντως, με βοήθησε πάρα πολύ, δηλαδή έχω να το πω, δεν σας το προτείνω για ευνόητους λόγους, γιατί δεν ξέρεις ο καθένας τι οργανισμό έχει, πώς θα τον επηρεάσει, πώς μπορεί να τον πειράξει, πώς θα τον βοηθήσει κτλ. Δηλαδή αυτά δίνονται με συνταγή γιατρού, απλά σας λέω ότι ήταν παραφινέλο, ρε παιδί μου, μη σας πω ότι δεν σας λέω τι πήρα, γιατί παραφινέλο πήρα, προς Θεού. Με βοήθησε πάρα πολύ εκείνες τις μέρες, γιατί για μένα το να πηγαίνω κάθε δύο ή και πιο συχνά από εκεί που πήγαινα κάθε τόσο, είναι κάτι. Τρίτη ηλικίου Πανελλήνιες, παραδόξως δεν με ενόχλησαν γαστρεντερικά, όλα καλά, σε Θεό. Μπαίνω λοιπόν πρώτο έτος σχολής και αρχίζω να νιώθω αναφάσεις, έτσι κάποιες μέρες άκυρες, όχι τόσο πρωινές ώρες, μετά τις 12 το μεσημέρι, και το στάνταρ ήταν ότι θα έτρωγα μεσημεριανό και θα με έπιανε τότε, πόνο στο έντερο, δηλαδή ο ίδιος νευρόπονος, συσπάσεις, σπασμοί, τι ήταν, δεν ξέρω, που με έπιανε στο γυμνάσιο, στο στομάχι, με έπιανε στο έντερο. Εννοείται σε συνδυασμό με απίστευτο πρίξιμο στην κοιλιά, αέναο, ασταμάτητο κλάσιμο και γενικότερα αυτή τη δυσφορία του «Απλά θέλω να χέσω ρε πούστη μου αυτό». Το οποίο εννοείται ότι πέρναγε με το που έχεζα, δηλαδή το χέσιμο ήτανε η ίασης για μένα. Με έπιανε πάντα εκτός σπιτιού. Ήταν κάτι γενικά που το άφηνα λίγο να περνάει. Λέω εντάξει, μωρέ, σιγά, και με έπιασε μία ζωή. Θα δούμε, λέω. Αν με ξαναπιάσει, θα πάω. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή λέω εντάξει, that's enough, και πάω σε δύο γιατρούς. Λέω δύο γιατί με εξέτασαν δύο παθολόγοι εκείνη τη μέρα. Πάω σε ένα νοσοκομείο στα Επίγοντα. Με είχε πιάσει το προηγούμενο βράδυ. Είχα χέσει, είχα ηρεμήσει, αλλά είπα την επόμενη θα πάω να το δω. Μου λένε δεν μπορείτε να πάτε σε γαστρεντερολόγο αν δεν πάρετε διάγνωση από παθολόγο πρώτα ότι είναι όντως γαστρεντερικό το ζήτημά σας, γιατί μου λέει που ξέρετε εσείς ότι είναι γαστρεντερικό. Λέω πονάω στο έντερο, πού να πάω, στον οφθαλμίατρο. Όχι, μου λέει πάω στον παθολόγο. Μπαίνουν μέσα δύο παθολόγοι, χιουμοράκι για τα σκουλαρίκια μου, χιουμοράκι γενικότερα για το βλέμμα μου, για την αμηχανία μου. Δηλαδή, εντάξει άνθρωπε μου, έρχεται ένας ασθενής σου, έχεις κληθεί να κάνεις τη δουλειά σου. Μην του κάνεις τη ζωή δύσκολη. Κάνε λίγο την εξέτασή σου, βρες του και μια διάγνωση της πουτσας και ας τον άνθρωπο να πάει σπίτι του, να πάει στο καλό, να δεις και εσύ τον επόμενο πελάτη. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να κάθεσαι να σχολιάζεις, να τον φέρνεις σε δύσκολη θέση, να σχολιάζεις το ότι είναι ήδη σε δύσκολη θέση, γιατί ξέρεις κιόλας, ο ασθενής, η θέση του ασθενή δεν είναι και η πιο ευνοϊκή, ας πούμε, όταν πρέπει να πάει σε έναν γιατρό και να αρχίσει να μιλά για τον κόλο του και τα σκατά του. Εντάξει, ρε παιδί μου. Διακρίνεις ότι υπάρχει μία μηχανία, μία δυσκολία, μία έτσι, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο, μάλλον. Παρ' όλα αυτά όχι, θα κάτσω να τον κάνω να νιώσω ακόμα χειρότερα, ακόμα πιο αμήχανα. Του λέω είμαι δυσκύλια. Μου λέει δυσκύλια θα είσαι πάντα. Ευχαριστώ. Τι πόνο έχεις κι αυτά. Λέω το και το, με πιάνει εκτός σπιτιού, μου φαίνεται, δεν καταλαβαίνω εγώ αυτό το πόνο, τι είναι, είναι αυτό, είναι εκείνο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και καταλήγει λοιπόν στο πόρισμα ότι δεν μπορούμε να σου βρούμε το πρόβλημά σου, δεν καταλαβαίνουμε τι πόνο έχεις, περάσαν δύο γιατροί και σας ξαναείπα. Και οι δύο μου είπαν, θα βάζεις υπόθετα μέχρι και τρία την εβδομάδα και θα τα βάζεις 2-2, σύνολο δηλαδή 6 υπόθετα τη εβδομάδα, σαν να βάζω ένα κάθε μέρα, πάρα πολύ normal φάση. Φεύγω εγώ full με νεύρα από το νοσοκομείο και μου λέει ο πατέρας μου, οκ, okay, θα κλείσουμε με γαστρεντερολόγο, στο ίδιο νοσοκομείο αλλά με γαστρεντερολόγο. Πάω και στο γαστρεντερολόγο, ο οποίος εντάξει ήρθε λίγο πιο κοντά στο πρόβλημά μου, μου είπε ότι από τη στιγμή που με πιάνει μόνο εκτός σπιτιού, ο παθολογικός ο πόνος, ο σωματικός, ο original ρε παιδί μου, δεν σε ρωτάει, ας πούμε ο πόνος της περίοδου θα σου πει «Α, είναι εκτός σπιτιού, ας την πιάσει, α, είναι εντός σπιτιού, ας μην την πιάσει». Δεν θα σε πιάσει όπου κι αν είσαι. Μάλλον λέει είναι ψυχολογικό για να σε πιάνει και στη σχολή σου, μου λέει τώρα που έχει φύγει και η μαμά σου, να σε ρωτήσω κάτι.
Γενικά αγχώνεσαι στη σχολή σου, σε αγχώνουν τα μαθήματά σου, οι συμμαθητές σου, του λέω. Μάλλον αγχώνομαι λίγο, του λέω. Έτσι φαντάζομαι. Ωραία μου λέει. Έκανα υπερηχογράφημα άνω κάτω κοιλίας. Ο γιατρός τέλος πάντων μου έδωσε δύο χάπια. Το ένα λεγόταν Ιμπουτίν και μου πήρε να... Μου είχε πει να το παίρνω μία ώρα πριν το μεσημεριανό γεύμα, που είναι για το φούσκωμα, και μου είχε δώσει και το Ζαντάκ, που ήταν για, είναι για στομαχικούς βασικά αυτό το χάπι. Η αλήθεια είναι πως όσο έπαιρνα αυτά τα χάπια, δεν με έπιασε πόνος. Αλλά έπεσα σε ένα εξάμηνο που ήταν πάρα πολύ πιο ελαφρύ από το προηγούμενο, η ζωή μου ήταν καλύτερη. Και okay, ξεκινάει το δεύτερο έτος, τρίτο εξάμηνο. Και πέρασα μια φάση, παιδιά, που με έπιανε το εντερό μου κάθε μέρα. Αυτή η φάση ευτυχώς κράτησε γύρω στη μια μισή εβδομάδα. Αλλά, παιδιά, δηλαδή, ήταν τακτικά ότι θα με έπιανε τις μέρες που είχα βάρει πρόγραμμα και ήξερα ότι θα αγχωθώ. Δηλαδή, έλεγα, α, τι έχω αύριο, α, θα με πιάσει το εντερό μου. Παιδιά, το ήξερα και με έπιανε. Όντως, με έπιανε. Δηλαδή, λέω, θα με πιάσει και με έπιανε. Μου είχε συμβεί τόσες πολλές φορές πια και ήταν πλέον τόσο προβλέψιμος ο πόνος. Που είπα, ξύπναγα το πρωί και έλεγα, αχ, για να δούμε, θα μας πιάσει σήμερα το εντερό μας, ας πούμε. Δηλαδή, τέτοια φάση. Παιδιά, είχε ξεφύγει η κατάσταση. Ευτυχώς σταμάτησε εντελώς ξαφνικά. Να προσγειωθούμε λίγο στο σήμερα. Δόξα τω Θεώ, να κάνω το σταυρό μου, ας τον κάνω και καθολικό σταυρό και όπως θέλετε, παιδιά, κάνω ένα σταυρό να υπάρχει. Δεν με έχει πιάσει για αρκετό καιρό τώρα το εντερό μου. Προσπαθώ να χέζω όσο πιο πολύ μπορώ. Παιδιά, αυτό είναι το story time. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ό,τι θέλετε, εντυπώσεις από το βίντεό μου, δικές σας εντυπώσεις, δικές σας ιστορίες δυσκολιότητας και θα γούσταρα να έφτιαχνα ένα βίντεο να απαντήσω. Γράψτε με πάση περιπτώσει ό,τι θέλετε από κάτω. Θα πούμε κάποια στιγμή σε κάποιο άλλο βίντεο. Έχω πει ότι θα με βάσω το δεκάλογο ενός δυσκύλου. Δεν το έχω ξεχάσει, αλλά τον ετοιμάζω για να βγει super duper power βίντεο για θέλω να γαμίσει αυτό το βίντεο. Αυτά. Θα τα πούμε, παιδιά. Σας ευχαριστώ που κάτσατε και το είδατε. Να μου είστε καλά, να περνάτε τέλεια, να χέζετε, να κλάνετε και να τρώτε τις μίξες σας. Ήμουν ο Μάξιμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε. Γεια σας.